Λοιπόν, ένας από τους ειδικότερους στα ζητήματα του ορυκτού πλούτου, του φυσικού αερίου και όχι μόνο, είναι ο χημικός μηχανικός και μέλος Επιτροπής Ενέργειας Ακαδημίας Αθηνών, ο εξαιρετικός κύριος Ηλίας Κονοφάγος. Καλημέρα, κύριε Κονοφάγο. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Λοιπόν, πριν πάμε στο τι νεότερο υπάρχει στα ενεργειακά πεδία, θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε να εξελίσσεται η εικόνα με την Ευρώπη sub code box και αν το plan B είναι να μειώσουμε την κατανάλωση, ζήτω που καήκαμε. Ναι, αλλά είχαμε στηριχτεί και στην Ελλάδα αλλά και η Ευρώπη στο φυσικό αέριο, διότι διαπιστώσαμε όλοι ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επιτέλους διαπιστώσαμε ότι είναι ασταθείς και χρειάζονται στήριξη. Και η στήριξη, από ό,τι είδαμε όλοι και τελικά το πληρώνουμε ακριβά, είναι από το φυσικό αέριο. Και βλέπουμε ότι είναι αδύνατο να μειώσουμε την εξάρτηση από το φυσικό αέριο, έστω και 15%. Δηλαδή είμαστε σε μια κατάσταση που είναι πρωτοφανής για όλους μας. Δηλαδή τη στιγμή που πρέπει να πάψουμε να επιδοτούμε τον πόλεμο και να πληρώνουμε ήδη το φυσικό αέριο από Ρωσία και παντού, βλέπουμε ότι δεν μπορούμε ούτε καν να το μειώσουμε 15%. Αν και όπως είπατε, συμβαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο σήμερα τεράστιες ανατροπές που ούτε δεν ακούμε από πλευράς του αρμόδιου Υπουργείου Ενέργειας του ελληνικού, αλλά ούτε του Κυπριακού, ότι οι δύο κυβερνήσεις μας να συνεργαστούν επιτέλους μεταξύ Κρήτης και Κύπρου για να μπορέσουμε να ενώσουμε δυνάμεις για το μέλλον, κύριε Σαχίνη. Έχετε δίκιο και θα έρθω σε αυτό. Θέλω μόνο, επειδή ξέρω ότι είστε από τους ανθρώπους που γνωρίζουν όσο ελάχιστοι όλο αυτό το ενεργειακό πλέγμα, να σας ρωτήσω όλες αυτές οι δηλώσεις που τελικά κατέληξαν στο μειώστε την κατανάλωση. Να το υπενθυμίσω, καλά το είπατε εσείς, που ούτε αυτοί μπορούμε να την αντέξουμε. Όμως, όλες αυτές οι δηλώσεις, βρήκαμε εναλλακτικές πηγές, θα πάμε να πάρουμε από το κοίτασμα του Σαχ Ντενίζ, το οποίο μέχρι προχθές λέγανε ότι κλείνει, τώρα θα πάρουμε. Πάλι στην αγκαλιά της Ρωσίας με έναν τρόπο δεν πέφτουμε, αφού θέλουμε να απεξαρτηθούμε από αυτήν, όταν η Λουκόιλ, αν τη λέω καλά, είναι συμμέτοχος σε αυτά τα κοιτάσματα. Δηλαδή, θα τα δίνουμε μέσω τρίτου στη Ρωσία. Και είναι συμμέτοχος και η Τούρκης. Σωστό. Καλά κάνετε και το λέτε. Ξέρετε, καλά κάνετε και το λέτε. Έτσι. Έχετε δίκιο. Είναι, ακριβώς. Το Σαχ Ντενίζ εξάλλου σαν κοίτασμα έχει πρόβλημα στην ανάπτυξή του. Άρα είναι κάτι που το βλέπω ότι δεν θα μπορέσει σταθερά να ανακουφίσει, αν θέλετε, μέσω του ΤΑΠ την Ελλάδα και την Ευρώπη. Το βλέπω αρκετά δύσκολο, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε άλλα πράγματα που συμβαίνουν, όπως ξέρετε. Από την εταιρεία Energean, η οποία ανακάλυψε τον πρίνο στην Ελλάδα και αυτή τη στιγμή ενεργοποιείται σε μια περιοχή στο Ισραήλ που την έχει ανεμάσει ο Όλυμπος. Στον Όλυμπο λοιπόν βρέθηκε το κοίτασμα Αθηνά, όπως το έχει ονομάσει, το οποίο είναι ένα αρκετά μεγάλο κοίτασμα, αλλά έχει άλλα περίπου 10 στόχους κοιτασμάτων σημαντικούς η Energean, και αν το ενώσετε με τον Κρόνο που αναφέρατε πριν, το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα το περιεχόμενο του, από τις εκτιμήσεις της δικιάς μας φαίνεται να είναι περίπου το μισό ζόρ, δηλαδή είναι ένα γιγαντιό και αυτό κοίτασμα, και αν τα ενώσετε όλα αυτά και κάποιος ενδιαφερθεί επιτέλους να υπάρχει ένα κοινό δόγμα ενεργειακό προς Ευρώπη μεταξύ Κύπρου, Αιγύπτου και Κρήτης, θα μπορέσουμε ίσως σε ορίζοντα 3 με 5 χρόνια να έχουμε μια ευρωπαϊκή ανακούφιση. Αλλά το θέμα είναι ποιος ασχολείται, κύριε Σαχίνη. Δεν ακούμε κανέναν, τουλάχιστον από τους αρμόδιους ενέργειας
στην Ελλάδα και στην Κύπρο να ενώνουν δυνάμεις για το μέλλον μας, κύριε Σαχίνη. Κύριε Κονοφάγο, να έρθουμε λοιπόν σε αυτό, σας παρακαλώ πολύ. Σωστά επισημαίνετε. Ενώ υπήρξαν κάποιες πρώτες ανακοινώσεις ότι ολοκληρώθηκαν οι έρευνες οι υγειοτρητικές στον Κρόνο, στο κοίτασμα Κρόνου, στην Κυπριακή ΑΟΣ, ναι, και μάλιστα όχι από μια εταιρεία τυχαία. Η ΕΝΗ είναι η εταιρεία που, από σας το έχουμε μάθει, άλλαξε τη φέρουσα αντίληψη στη Μεσόγειο ανακαλύπτοντας τα κοιτάσματα ΖΟΡ. Το ναι, κοίτασμα ΖΟΡ. Δεν είναι τυχαία εταιρεία. Παρ' όλα αυτά μετά υπήρξε μια σιγή ασυρμάτου. Τη θεωρείτε ότι είναι τυχαία ή μπορεί να ταυτίζεται με αυτές τις ημέρες που έχουν και κάποιους συμβολισμούς εισβολής και κατοχής να μην... Ναι, είναι σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Σαχίνη, αλλά πρέπει να ξέρουν οι ακροατές σας και να ξέρουμε όλοι μας ότι οι συμβάσεις μεταξύ των εταιριών και της Κύπρου ή Ισραήλ, αν θέλετε, οι συμβάσεις αυτές περιέχουν... περιέχουν απαραρτήματα εμπιστευτικότητας. Δηλαδή ούτε οι εταιρείες δεν έχουν δικαίωμα να ανακοινώσουν αποτελέσματα αν δεν έχουν τη σύμφωνη γνώμη των κυβερνήσεων που έχουν καταρτήσει και υπογράψει τις συμβάσεις. Άρα έχουμε αυτό το πρόβλημα των συμβάσεων εμπιστευτικότητας και βλέπουμε ότι φοβούνται να αναφέρουν ούτε καν το όνομά τους, όπως βλέπετε, φοβούμενοι την Τουρκία, ενώ θα μπορούσε επί της ουσίας να δουλέψουν ώστε να έχουμε κάποια εικόνα ότι έχουμε κάποιο μέλλον, δηλαδή όπως είπατε επικρατεί σιγή. Το γεγονός ότι και η Σεύρον, παρότι άλλα μας λέγανε για το κοίτασμα Αφροδίτη, επανεβεβαίωσε χθες όχι μόνο την παραμονή στο κοίτασμα, αλλά και δίπλα νέες έρευνες. Σας υποψιάζει σε κάτι, έμπειρος είστε? Όχι, το ξέραμε αυτό από πριν, αν θέλετε. Υπάρχει μια επέκταση του κοιτάσματος Αφροδίτη προς το Ισραήλ, η οποία δεν είχε ακόμα αξιολογηθεί. Έγινε τώρα αν θέλετε, ολοκληρώθηκε μια γεώτρηση περί χάραξης, η οποία θα μπορέσει στη συνεργασία Κύπρου και Ισραήλ να ξέρουμε ακριβώς τι επιπλέον αποθέματα υπάρχουν στην Αφροδίτη, γιατί όπως ξέρετε αυτή τη στιγμή υπάρχουν συνομιλίες για να μεταφερθεί το φυσικό αέριο της Αφροδίτης για υγροποίηση στην Αίγυπτο, όπως γνωρίζετε. Σωστά, και λέει εδώ ο φίλος ο Αργύρης, το κοίτασμα του Καφίρ που είναι και η Ενεργία στο Λίβανο που θέλει να το εκμεταλλευτεί και το Ισραήλ, μπορεί να γίνει αιτία πολέμου με τη Χεζμπολάχ όπως δήλωσε ο ηγέτης της, ή πιστεύετε ότι θα προτανεύσει η λογική των αγορών εδώ? Το βλέπω δύσκολο να καταλήξει εκεί, διότι όπως ξέρετε τα σύνορα μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ είναι, αν το κοιτάξετε θα δείτε ότι είναι, θα μπορούσε είτε σε διαιτησία είτε σε συνομιλίες να καταλήξει εύκολα σε μια συμφωνία, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα ότι στα σύνορα που έχουν οριοθετηθεί υπάρχει το κοίτασμα που έχει ανακαλυφθεί ήδη από την Energean, το Καρίς στο Ισραήλ, το οποίο ένα κομμάτι του είναι μέσα στην υφαλοκρηπίδα του Λιβάνου, ένα μικρό κομμάτι. Αλλά αυτό ήδη δημιουργεί πρόβλημα, γιατί όπως ξέρετε η Hezbollah είναι αρκετά φανατική και ήδη έχουν πυράβλους που θα μπορούσαν να ενοχλήσουν τις εκμεταλλεύσεις στην περιοχή. Τώρα, εγώ ακούγοντάς σας και οι ακροατές μου στέλνουν εδώ μηνύματα. Ακούμε. Κύπρος μένει, Κύπρος με Σεύρον, Κύπρος με Ισραήλ, Ισραήλ και Λίβανος, Λίβανος και Ισραήλ, Αίγυπτος, Λιβύη, παρά το σπαραγμό έρευνες, και η Ελλάδα, κύριε Κονοφάγο, που εσείς λέτε μεταξύ Κρήτης και Κύπρου, σε κουβέντα να είμαστε. Και όλα αυτά σε περίοδο ενεργειακής κρίσης που θα μπορούσε όλη η περιοχή, πρώτον, να έχει πολύ φθηνές τιμές φυσικού αερίου για τις χώρες από τις οποίες προέρχεται, και δεύτερον, να είναι ο βασικός προμηθευτής του ευρωπαϊκού χώρου. Τα λέω υπερβολικά? Καθόλου υπερβολικά. Το ξέρετε
ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων, ο κύριος Μπασιάς, αλλά και άλλοι, και εμείς και ο κύριος Φόσκολος, έχουμε δει τους χάρτες, τη χαρτογράφηση των αναμενόμενων κοιτασμάτων στην περιοχή. Δηλαδή, όταν βλέπουμε να έχουμε μπροστά μας 1 τρισεκατομμύριο ευρώ δυνατότητα για τροφοδοσία σε φυσικό αέριο της Ευρώπης επί 25 με 30 χρόνια και το κοιτάμε και δεν μιλάει κανείς και από το αρμόδιο Υπουργείο συζητάνε για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μέρα και νύχτα, αντί να συζητάμε τέλος πάντων ότι έχουμε κάποιο μέλλον διαφορετικό στην περιοχή, είναι μια κατάσταση που ντρέπομαι, αν θέλετε, να τη συζητάω, κύριε Σαχίνη. Καταλαβαίνω, γιατί από ένα σημείο και ύστερα έχετε απευδύσει ο επιστημονικός χώρος. Ωστόσο, κύριε Κονοφάγο, επειδή βλέπετε ότι μπροστά μας έρχεται, φαντάζομαι δεν είστε από τους αισιόδοξους, ένας βαρύς χειμώνας. Δεν έχει στεγνώσει το μελάνι, ούτε έχει περάσει πολύ μεγάλο διάστημα όταν στη Βουλή ακούγαμε ότι τέρμα η επιστροφή στο λιγνίτη, να την ξεχάσετε, αυτό το κεφάλαιο έχει κλείσει ανεπιστρεπτή. Και μάλιστα η ΔΕΗ πλήρωνε με ρήτρα διοξιδίου του άνθρακος, παρακαλώ πολύ, για τους λιγνίτες, τα δάνεια. Ξαφνικά άρον-άρον τρεχάτε ποδαράκια, όχι μόνο εμείς βέβαια, στους λιγνίτες. Βλέπετε λοιπόν που όλα με κάποια αφηγήματα οδηγούν σε αυτή τη φτωχοποίηση και την ενεργειακή φτώχεια. Ακριβώς, και το δυστύχημα με το λιγνίτη είναι, δεν είναι σαν το φυσικό αέριο. Αν θέλετε να αυξήσετε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θέλετε χρόνο, και ο χρόνος αυτός μπορεί να είναι 6 μήνες, ένας χρόνος ίσως και παραπάνω, για να μπορέσετε να στηρίξετε την ηλεκτρική ενέργεια με το λιγνίτη. Άρα δεν είναι μια απλή υπόθεση, σε αντίθεση με την ατομική ενέργεια που είδατε ότι χαρακτηρίστηκε πράσινη και ότι η Γαλλία προσέθεσε 8 πυρηνικούς αντιδραστήρες. Εμείς δεν τολμάμε ούτε στην Ακαδημία Αθηνών, όπως ξέρετε, δημοσιεύσαμε μια έκθεση υπέρ της δυνατότητας ανάπτυξης πυρηνικής ενέργειας και στην Ελλάδα. Το βρίσκουμε δηλαδή ότι είναι μια δυνατότητα με τις σημερινές τεχνολογίες, μια δυνατότητα σταθερής παραγωγής ενέργειας στην Ελλάδα και στήριξης βεβαίως, η οποία θα μπορούσε και να επεκταθεί. Άρα υπάρχει μια δυνατότητα, εάν αποφασίσει το αρμόδιο Υπουργείο να αλλάξει το ενεργειακό μείγμα το ελληνικό και να προσθέσουμε και εσωτερικές έρευνες για ανακαλύψεις φυσικού αερίου, αλλά και να αλλάξουμε το μείγμα προς το καλύτερο μέσω του φυσικού αερίου, αλλά και της πυρηνικής ενέργειας, στην οποία δεν μιλάει κανείς βεβαίως, ενώ απέναντι στην Τουρκία έχουμε 3 πυρηνικούς αντιδραστήρες που τελειώνουν σε λίγο, αλλά ταυτόχρονα συζητάει η δικιά μας κυβέρνηση με τη Βουλγαρία να εισάγει από το περίφημο σταθμό που ο οποίος μπορεί να ανατεναχτεί ανά πάσα στιγμή στα σύνορα της Βουλγαρίας με την Ελλάδα, να εισάγουμε ηλεκτρικό ρεύμα από τη Βουλγαρία, από τον πυρηνικό της αντιδραστήρα. Είναι μια κατάσταση τραγέλαφος, κύριε Σαχίνη. Άρα, κύριε Κονοφάγο, γιατί μου λέει εδώ ο φίλος ο Θεμιστοκλής, καλημέρα, λέει στον κύριο Κονοφάγο, γιατί το παιδεύετε το θέμα? Δεν υπάρχει κανένα φοβικό σύνδρομο, καμία εξωτερική εξάρτηση για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων. Υπάρχει μόνο η στρατηγική άρνηση του ελληνικού πολιτικού συστήματος και φοβούμε, λέει, ότι στο τέλος μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτοί με πολύ μεγάλη δυσκολία, θα βάλουν τα πράγματα σε μια τάξη για τα συμφέροντά τους στην περιοχή. Ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν θέλετε, σε συνεργασία με τους Έλληνες εφοπλιστές, μας ανακουφίζουν μέσα του πανάκριβου φυσικού αερίου που εισάγεται από την Αμερική. Τι ωραία που το είπατε. Δεν είναι λύση, κύριε Σαχίνη, παρότι αυτό είναι μια, αν θέλετε, προσωρινό μπάλωμα τυχόν παγώματος το χειμώνα. Τίποτα άλλο. Άρα, κύριε Κονοφάγο, εδώ που φτάσαμε, τι πρέπει να έχει καθαρό ο Έλληνας πολίτης? Ότι η λύση υπάρχει, απαντήσεις υπάρχουν, απλά δεν τις προχωράμε? Δηλαδή, το κλειδί για σας είναι τελικώς το φυσικό αέριο, ο πλούτος ορυκτός μεταξύ Κύπρου Κρητής? Νομίζω, σύμφωνα με την κρίση που ζούμε και τον πόλεμο που υπάρχει,
και την εξάρτηση την οποία δεν έχουμε κάνει, δεν την έχουμε ορίσει εμείς την εξάρτηση. Η Ευρώπη ολόκληρη είχε εξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο. Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν να ανταποκριθούμε θετικά αναδεικνύοντας το δικό μας εσωτερικό ορυκτό πλούτο, κύριε Σαχίνη. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε άλλη δυνατότητα παρά μόνο τον εσωτερικό ορυκτό μας πλούτο, και αυτό αφορά το φυσικό αέριο και το λιγνίτι βεβαίως. Άρα, κύριε Κονοφάγο, δικαιούμαι να σας ρωτήσω, και σε τι συνίστανται τα πανηγύρια μας ότι έχουμε καταστεί ενεργειακός κόμβος που περνούν αγωγή που έρχονται από την Τουρκία? Αυτό δεν το λέμε. Λέμε ότι διέρχονται από το ελληνικό έδαφος αγωγή. Λέμε ότι είμαστε κόμβος, hub για LNG. Ναι, αλλά για ηλεκτρικό ρεύμα, που εγώ δυσκολεύομαι να το πιστέψω με τις ενεργειακές ανάγκες της Αιγύπτου και με το τι παράγει εκεί δεν φτάνει να καλύψει. Αλλά τέλος πάντων, κόμβος για ηλεκτρικό ρεύμα από την Αίγυπτο. Αυτά όμως είναι κόμβοι για πρώτο ύλη, θα το πω έτσι λαϊκά, όλων των άλλων. Για τη δική μας. Ναι, βεβαίως, νομίζω αυτή η λύση εξυπηρετεί άλλους και στην ουσία το να δημιουργηθεί κόμβος η Ελλάδα είναι, θα σας έλεγα ότι θα έπρεπε να τη σβήσουμε αυτή τη λέξη κόμβος και να βάλουμε ότι η Ελλάδα πρέπει να στοχεύσει να γίνει παραγωγός ενέργειας και όχι κόμβος ενέργειας, κύριε Σαχίνη. Μάλιστα. Κύριε Κονοφάγο, θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας είπατε, γιατί εγώ βλέπω και μια γεωπολιτική του προέκταση, το μεταξύ Κύπρου-Κρήτης. Σχεδόν μου απαντάτε αν είμαι από την άλλη πλευρά, είτε για εσωτερικούς, είτε για ζωτικού ενδιαφέροντος. Αυτό λέει η Τουρκία. Τα κοιτάσματα στην Ανατολική Μεσόγειο, λέει, είμαστε και εμείς εδώ, γιατί για μας είναι ζωτική σημασία για την ενεργειακή μας ασφάλεια. Α, με βάση αυτό που μου περιγράφετε, λέω ότι αν είμαι από την απέναντι πλευρά και έχω μια τέτοια στρατηγική, ο σχεδιασμός για το υπερσύγχρονο γεωτρύπανο, λοιπόν, μάλλον θαλάσσιο τρυπάνι, κάπου μεταξύ Κύπρου και Κρήτης θα πήγαινε. Ναι, βεβαίως. Όπως το έχουμε πει, έχουμε 34 χρόνια να δούμε θαλάσσιο γεωτρύπανο στην Ελλάδα, τη στιγμή που γυρίζουν όλα τα τουρκικά γεωτρύπανα γύρω-γύρω. Με αυτή την έννοια, για να φέρουμε γεωτρύπανο, κύριε Σαχίνη, όμως χρειάζεται η αρμόδια αρχή ελληνική διαχείρισης υδρογονανθράκων. Για να προσκομίσει γεωτρύπανο πρέπει να δώσει κίνητρα στις εταιρείες. Δεν έχουμε ακούσει από κανέναν, παρά μόνο από τον κύριο Μπασιά παλιότερα, και νομίζω ότι το έχει ανανεώσει αυτό, ποια είναι τα κίνητρα που πρέπει να δοθούν στις εταιρείες ώστε να μπορέσουμε να έχουμε παραχωρήσεις καινούργιες σε μεγάλες εταιρείες και επιτέλους να έχουμε προσέλευση γεωτρυπάνου, κύριε Σαχίνη. Μάλιστα. Εδώ είναι που κολλάει το ηγούμε Στεφανού, στενικό των άλλων, λοιπόν, κύριε Κονοφάγο, στην περιοχή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα, κύριε Σαχίνη.